μέλος της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου. Θα μας πει περισσότερα. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Υπάρχει λόγος ανησυχίας? Κοιτάξτε, ο σεισμός αυτός νομίζω ότι εντάσσεται στον κύκλο της μετασεισμικής ακολουθίας. Ίσως φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, διότι βρισκόμαστε αρκετούς μήνες μετά τις 25 Οκτωβρίου που έγινε ο μεγάλος σεισμός. Παρόλα αυτά, η μετασεισμική ακολουθία συνεχίζεται. Ήταν ένας σχετικά ισχυρός μετασεισμός. Το μέγεθός του από τις τελευταίες αναλύσεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου μάλλον ήταν λίγο μεγαλύτερο, γύρω στο 4,7. Και έγινε έντονα αισθητό στο νησί και στην πόλη της Ζακύνθου και ευρύτερα στο νησί, για το λόγο ότι το επίκεντρό του ήταν αρκετά κοντά, περίπου 15 χιλιόμετρα νότια από την πόλη της Ζακύνθου. Αλλά ούτε και αυτό είναι περίεργο, δεν είναι νέα αιστεία. Θα πρέπει να γνωρίζετε και εσείς, αλλά κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής και οι τοπικές αρχές εκεί, ότι η έκταση, η επιφάνεια που καταλαμβάνει η μετασεισμική ακολουθία, τα επίκεντρα της μετασεισμικής ακολουθίας, είναι περίπου 60 χιλιόμετρα σε μήκος. Κατά συνέπεια, δεν είναι περίεργο κάποιοι από τους μετασεισμούς, όπως ο χθεσινός βραδινός, να γίνονται πιο κοντά στο νησί και να γίνονται πιο έντονα αισθητοί, κάποιοι άλλοι να βρίσκονται πιο μακριά από το νησί και να γίνονται λιγότερο αισθητοί. Δεν έχω πολλές αμφιβολίες, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι επρόκειτο για μετασεισμό. Άρα είμαστε μέσα σε απόλυτα φυσιολογικά και αναμενόμενα πλαίσια και ο σεισμός αυτός ο συγκεκριμένος δεν πρέπει να δημιουργεί κάποια ανησυχία. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή σας ημέρα.